περιγραφή. Είναι ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Μαζί μου σήμερα θα βρίσκεται και ο Γιώργος Θαναϊλάκης. Ναι, Χρήστο, ο αγώνας σήμερα αναμένεται να προσφέρει εντυπωσιακό θέαμα. Εδώ κατάφεραν να βγουν λάδι. Προωθημένη παλιά. Σκάβει έξυπνα την μπάλα προς το συμπέκτη του. Είναι το φάουλ σε αυτή τη φάση. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Σουτάρει με δύναμη. Του έρχεται στρωμένη. Σώζονται από το δοκάρι. Αυτά τα σούτ όταν η μπάλα περνά ανάμεσα από σώματα αμυντικών είναι πάντα πολύ ύπουλα για τον goalkeeper, γιατί έχει ελάχιστο χρόνο να αντιδράσει από τη στιγμή που θα δει την μπάλα. Βέβαια εδώ σηκώνει πολλή συζήτηση για το αν θα μπορούσε να αντιδράσει καλύτερα σε αυτή τη φάση. Και ξεκινάμε πάλι με το δίκτυο του σκορ στο 1-0. Αυτό σίγουρα θα τους απαλλάξει από το άγχος, αλλά δεν πρέπει να χαλαρώσουν κιόλας. Ξέρουμε άλλωστε πόσο απρόβλεπτο είναι το ποδόσφαιρο. Κάνει μια μεγάλη παλιά. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Κέρδισαν το πλάγιο. Και παραχωρεί το φάουλ εδώ. Εδώ θα επιχειρήσει τη μακρινή παλιά ο goalkeeper. Ζητεί κάθε την παλιά. Αυτό δεν χάνεται με τίποτα. Μάλλον κάτι άλλο ήθελε να κάνει. Βρέθηκε σε πολύ πλεονεκτική θέση και όλοι εδώ περιμέναμε ότι θα σκοράρει. Αλλά δεν τα κατάφερε τελικά. Την περνάει ανάμεσά τους. Έτοιμος να σουτάρει. Καταλογίζεται offside σε αυτή τη φάση. Βάζει δύναμη ο τροματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα. Πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Και τώρα επιχειρούν την μακρινή παλιά. Θα τη στείλει στα δίχτυα. Παρατρίχα να το βάλει. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό πραγματική πίεση. Ένα ακόμα κόρνερ για αυτούς. Ο διοικητής σφυρίζει το τέλος του πρώτου μέρους. Δεν πιστεύω να χρειαστούν αλλαγές στο ημίχρονο. Απλώς πρέπει να πιστέψουν περισσότερο στα πόδια τους και να παίξουν πειθαρχημένα. Έτσι είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουν.
Πάμε λοιπόν να δούμε το δεύτερο ημίχρονο. Συνεχίζει μόνος. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Πάει για το γκολ. Κι όμως είναι γκολ. Ισοφάριση λοιπόν. Τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα. Τι να πει κανείς για αυτό το γκολ. Εδώ το λάθος ήταν καθαρά των αμυντικών. Ο τερματοφύλακας δεν μπορούσε να κάνει πλέον τίποτα. Πάλι από την αρχή. Για να δούμε τι θα δούμε τώρα. Θα προσπαθήσουν να πετύχουν το κόλ της νίκης ή θα πάνε να κρατήσουν την ισοπαλία. Ζητεί κάθε την παλιά. Θα το καρφώσει. Σουτάρει. Ναι, είναι κόλ. Με αυτό ολοκλήρωσαν τη μεγάλη ανατροπή. Για πες μας, Γιώργο, τι έχεις να πεις για αυτό το γκολ. Κινήθηκαν πανέξυπνα και οι δύο, τόσο ο σκόρερ, όσο και ο συμπαίκτης που του έβγαλε την ασίστ. Και με αυτό φτάνει τα δύο τέρματα για σήμερα. Διαφορά. Αυτή η ομάδα αποδεικνύεται ειδική στις ανατροπές του σκορ. Για να δούμε όμως τώρα θα το υπερασπιστεί. Ορισμένες φορές αυτό είναι πιο δύσκολο. Η ομάδα έχοντας δύο αλλαγές ακόμα διαθέτει βέλη στη φαρέτρα. Την περνάει ανάμεσά τους. Σωστά θα διώξει ο αμυντικός. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Θα επιστρέψει την μπάλα προς τον άξονα. Πολύ δυναμικά μπήκε εδώ. Δεν μπόρεσε εδώ να βρει σωστά την μπάλα και έκανε φάουλ. Το βλέπουμε. Και είναι έτοιμος να σουτάρει. Αστόχησε και σε πολύ κρίσιμο σημείο. Αυτή η φάση ίσως αποδειχθεί καθοριστική για τον αγώνα. Το χρειάζονταν πάρα πολύ αυτό το γκολ. Την αντίπαλη άμυνα. Μεγάλη φάση. Την έδιωξε, αλλά όχι και πολύ καλά. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Θα πρέπει να σεντράρει τώρα. Γεννάει κεφαλιά. Ο σου το έβαλε γκολ. Έβαλε το γκολ στην ιδανικότερη στιγμή. Πλέον τα πράγματα είναι σκούρα για τους αντιπάλους. Πολύ γρήγορη αντίδραση. Δείχνει πως το γκολ το έχει στο αίμα του. Μπράβο στο σκόρερ. Αντέδρασε τόσο γρήγορα μετά την αναπήδηση της μπάλας που κανείς δεν μπόρεσε να εμποδίσει τον γκολ. Πολύ εντυπωσιακός. Πετυχαίνει hat-trick. Έχει πάρει όλο το παιχνίδι στις πλάτες του και δικαιώνεται γι' αυτό. Ό,τι φαίνεται,
πραγματοποιηθεί μια αλλαγή τώρα. Καθώς ο παίκτης περιμένει υπομονετικά να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Προχωράει προς τη μεγάλη περιοχή. Πολύ καλή ενέργειά του. Αλλά λίγο έλειψε να το πληρώσουν ακριβά εδώ. Αν δεν προσέξεις, ένας και μόνο παίκτης μπορεί να σε καταστρέψει. Κάθε την παλιά. Μία μακρινή παλιά μπροστά. Σφύριξε ο διαιτητής. Προφανώς είναι φάουλ. Πιάνει μια κεφαλιά. Ωραία ενέργεια. Αλλά δεν αρκεί για να μπει γκολ. Ο διαιτητής αποφάσισε. Μπορούμε νομίζω να τη χαρακτηρίσουμε ως νίκη τακτικής. Προσαρμόστηκαν καλά για να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις των αντιπάλων. Παρόλο που είχαν και λίγη τύχη. Αυτή η ομάδα ξέρουμε πολύ καλά, έχει γρήγορους παίκτες με καλή τεχνική κατάρτιση. Αυτά είναι πολύ σημαντικά προσόντα.